και από σένα και από τους συναδέλφους σου να επιλέγομαι να εκφράζω τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένος να την εκφράσω και εκείνο το οποίο με αφορά εμένα είναι να την εκφράσω ειλικρινά. Οπότε αυτός που την ακούει, αν με εκτιμά, να πάρει κάτι από αυτή τη γνώμη που πιθανώς να τον βοηθήσει να πάρει μια καλύτερη απόφαση σε κάτι, να διαπιστώσει κάτι καλύτερα. Είναι αυτοσκοπός αυτό. Όταν εσύ έχεις πιάσει πάτο, έχεις πει θέλω να με βοηθήσεις εσύ, ένας φίλος σου, κάποιος. Θα σου πω ότι δεν είναι εγωιστικό, αλλά δεν έπιασα ποτέ πάτο. Δηλαδή ακόμη και στο χρονικό διάστημα που δεν γνώριζα αν θα δω, αν θα περπατήσω, αν θα είμαι όπως ήμουν πριν, τότε δηλαδή που είχα ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, πάντα το έβλεπα το ποτήρι μισογεμάτο. Και μπορώ να σου πω ότι έλεγα ότι αυτό έγινε για καλό και τι έφταιξε γι' αυτό το κακό, να το διορθώσουμε. Και με προσπάθεια πολύ κατάφερα να πάτα στη ζωή μου και έκανα το μειονέκτημα, το έκανα πλεονέκτημα. Είναι κάτι το οποίο το λέω και στα παιδιά μου καθημερινά. Τους λέω να ξέρετε ότι η ζωή είναι γεμάτη λύπες και λίγες χαρές και να ξέρετε ότι το σημαντικό είναι να κάνεις την λύπη χαρά. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις, αλλά εσείς θα κοιτάξετε κάθε μέρα να σκέφτεστε έτσι, να σκέφτεστε αισιόδοξα. Όσον αφορά τον πάτο που λες, για τον κάθε άνθρωπο ο πάτος είναι διαφορετικός. Αλλά μου κάνει εντύπωση που λες ποτέ. Ναι, είναι ποτέ. 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 Ναι, θεωρώ ότι επειδή έχω ζήσει... Ούτε όταν έχασες τη μαμά, ούτε στο διαζύγιο σου, ούτε όταν έπρεπε να μιλήσεις στα παιδιά σου για τη νέα σου ζωή, ούτε όταν έχασες την πρώτη σου γυναίκα. Επειδή πάντοτε στη ζωή μου ο δρόμος δεν ήταν στωμένος με το ροδοπέταλα και βεβαίως όταν είσαι μικρός δεν έχεις μέτρα συγκρίσεως για να γνωρίζεις πόσο άσχημα είναι τα πράγματα στην οικογένειά σου. Γιατί όταν μεγαλώνεις σε μια γειτονιά που δεν έχει νερό να πληθείς και πρέπει να έρθει ο νερουλάς και όταν ο νερουλάς δεν έρθει πρέπει με κάποιο τρόπο και εσύ να δεχτείς τη δικαιολογία της μητέρας σου και του πατέρα σου. Όταν δεν έχει σχολείο εκείνη η γειτονιά και πρέπει να πας 8 χιλιόμετρα για να πας στο σχολείο. Όταν ο δρόμος έχει χώμα και όταν καμιά φορά πήγες μια εκδρομή σε εκείνη την ηλικία μέχρι τα 15 που εγώ έφυγα από τη γειτονιά μου την Πετρούπολη, κάνει συγκρίση με τις άλλες γειτονιές. Εκεί ξέρεις εκείνο που ζητάς είναι αυτό που έχεις. Δηλαδή ποιο είναι. Είναι το φαγητό για να ζήσεις. Είναι η αγάπη των ανθρώπων που είσαι μαζί καθημερινά. Είναι η αγάπη του περιβάλλοντος, της γειτονιάς δηλαδή, των φίλων και το όνειρο, η προσδοκία. Πιστεύεις ότι δυνατός άνθρωπος είναι αυτός που δεν ξεχνά από που ξεκίνησε και πώς? Δυνατός άνθρωπος είναι αυτός που προσπαθεί να κάνει αυτό του καλύτερο κάθε μέρα.